Η Ελλάδα είναι μία από τις πλέον σεισμογενείς και σεισμόπληκτες περιοχές σε παγκόσμιο επίπεδο, καθώς το 50% της σεισμικής ενέργειας του ευρωπαϊκού χώρου εκλείεται στη χώρα μας. Στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης διεξάγεται μία σημαντική ερευνητική προσπάθεια με αντικείμενο την αντισεισμική θωράκιση των κατασκευών. Περισσότεροι Έλληνες έχουμε ζήσει την τραυματική εμπειρία ενός μεγάλου σεισμού. Είναι φυσικό η έρευνα που σχετίζεται με το σεισμικό φαινόμενο και τις επιπτώσεις αυτού στους ανθρώπους και στις κατασκευές να τη χάνει ιδιαίτερη σοβαρότητα. Η επιστήμη του πολιτικού μηχανικού έχει κάνει σημαντικά βήματα στον τομέα των αντισεισμικών κατασκευών. Η έρευνα που σχετίζεται με τις αντισεισμικές κατασκευές έχει κάνει σημαντική πρόοδο, έτσι οι μοντέρνες κατασκευές παρέχουν πολύ σημαντικότερη ασφάλεια από αυτές τις κατασκευές που είχαμε πριν από 50-60 χρόνια. Το γεγονός αυτό αντικατοπτρίζεται τόσο στους μοντέρνους ελληνικούς κανονισμούς, ΕΑΚ 2000 και ΕΚΟΣ 2000, όπως και στους ευρωκώδικες 2 και 8. Επίσης αντικατοπτρίζεται στους κανονισμούς για την επισκευή και ενίσχυση παλαιών οικοδομών από πλεισμένο σκυρόδεμα, όπως είναι ο ευρωκώδικας 8 τμήμα 3 και ο ελληνικός κανονισμός επεμβάσεων. Το περιεχόμενο της έρευνας επικεντρώνεται στη δημιουργία ενός νέου υπολογιστικού μοντέλου υπό την ονομασία Τσόνος Μόντελ, το οποίο συμβάλλει στην αποφυγή καταρρεύσεων σε μεγάλους σεισμούς. Αυτό συμβαίνει διότι με τη βοήθεια του μοντέλου αυτού αποτρέπονται οι καταρρεύσεις τόσο των μοντέρνων κτιρίων από πλεισμένο σκυρόδεμα, όσο και των παλιών που ενισχύονται για να αντέξουν τους μελλοντικούς σεισμούς. Η κοινή περιοχή των δοκαριών και των κολονών είναι η κόμβη. Είναι ένα από τα πιο κρίσιμα δομικά στοιχεία. Κατά τη διάρκεια του σεισμού αναπτύσσονται στις θέσεις αυτές τεράστιες δυνάμεις με αποτέλεσμα να εκρήγνονται. Με την έκρηξη αυτή δημιουργούνται σημαντικές βλάβες οι οποίες μπορεί να οδηγήσουν και σε καταρρεύσεις. Με τη βοήθεια του μοντέλου κρατιούνται χαμηλά αυτές οι δυνάμεις με αποτέλεσμα τόσο η κόμβη όσο και η στήλη να μένουν αλόβητοι και να οδηγείται η βλάβη στη δοκό. Μια βλάβη όμως στη δοκό είναι ασφαλής βλάβη γιατί επιτρέπει το κτίριο να κινείται χωρίς να καταραίει. Επίσης δημιούργησα μία μέθοδο καινούρια αντισεισμικής ενίσχυσης η οποία πόσο έχουν αποδείξει τα πολυαριθμα πειράματα που έχουν γίνει είναι και πιο οικονομική και πιο αποδοτική από τις άλλες δύο μεθόδους που υφίστανται. Δηλαδή με μανδύες από πλεισμένο σκυρόδεμα και με μανδύες από σύνθετα υλικά. Το Τσόνος Μόντελ συμπληρώνει τον υπολογισμό των σύγχρονων πολυκατοικιών από πετών Ερμέ με βάση τους μοντέρνους ελληνικούς κανονισμούς και τους ευρωκώδικες 2 και 8, δημιουργώντας με τη συμβολή του ασφαλέστερες κατασκευές. Το μοντέλο μπορεί να εντοπίσει πιθανές βλάβες και καταρρεύσεις και κατά αυτόν τον τρόπο να σώσει τους ενίκους των οικοδομών αυτών. Επίσης, στις παλιές οικοδομές μπορεί να εντοπίσει βλάβες και πιθανές καταρρεύσεις σε περίπτωση ισχυρού σεισμού. Το έργο έχει ήδη αποσπάσει σημαντικές διακρίσεις. Θεωρώ ότι δύο είναι οι σημαντικότερες βραβεύσεις μου. Η πρώτη από τον πρίτανη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, καθηγητή Γιάννη Μιλόπουλο, για την διεθνή αναγνώριση του Τσόνος Μόντελ. Και η δεύτερη, πάλι για το Τσόνος Μόντελ, από το Eco City, με το μοναδικό βραβείο επιστήμης Οικόπολης 2012. Όσο για την εφαρμογή της ερευνητικής αυτής προσπάθειας στην πράξη, το μοντέλο έχει τύχει διεθνούς αναγνώρισης. Περιλαμβάνεται με τη μορφή της πλήρους ανάπτυξης σε διδακτορικές διατριβές πανεπιστημίων διεθνούς κύρους όπως το Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας στο Μπέρκλεϊ και το Πανεπιστήμιο της Στουτγκάρδη στη Γερμανία. Το μοντέλο μου θεωρείται ως μέτρο σύγκρισης για την έβρεση της αξιοπιστίας άλλων συναφών μοντέλων. Προσφάτως έχει περιληφθεί στο νέο σύγγραμμα του διακεκριμένου καθηγητού Χρήστου Καραγιάννη
το σχετικό με τις αντισεισμικές κατασκευές αποπλεισμένων σκηνών. Πώς αλήθεια δύναται να συνδυαστεί η ερευνητική προσπάθεια με το διδακτικό έργο? Στην διδακτορική μου διατριβή ασχολούμαι με τη μελέτη της συμπεριφοράς της σεισμικής των κόμβων δοκού υποστηλώματος παλαιών κτισμάτων από οπλισμένο σκυρόδεμα, ούτως ώστε να γίνει αποδοτικότερη η μελλοντική ενίσχυσή τους. Λόγω της αξιοπιστίας του μοντέλου του καθηγητού μου κυρίου Τσόνου, θα χρησιμοποιηθεί στην σύγκριση των πειραματικών αποτελεσμάτων με τα αποτελέσματα από το μοντέλο του κυρίου Τσόνου. Στα πλαίσια της διπλωματικής μου εργασίας, μελετήθηκε και υπολογίστηκε η πολυκατοικία από οπλισμένο σκυρόδεμα με βάση τους ευρωκώδικες 2 και 8. Η πολυκατοικία αυτή θα έπρεπε να είναι ασφαλής, δηλαδή σε μεγάλο σεισμό να εμφανίζει βλάβες μόνο στις δοκούς. Ελέγχθηκε κατόπιν με το μοντέλο του καθηγητή Τσόνου και βρέθηκαν θέσεις βλαβών στους κόμβους δοκού στήλου της πολυκατοικίας, οι οποίες βλάβες σε περιπτώσεις ισχυρού σεισμού πιθανόν να προκαλέσουν μερικές καταρρεύσεις. Και φανταστείτε, γίνεται βλάβη στον κόμβο αντί στη δοκό, όπως θα έπρεπε κανονικά, για να μην καταρρεύσει η κατασκευή. Αντικείμενο της διδακτορικής μου διατριβής είναι η θεραπεία ανεπαρκών μυκών παράθεσης διαμήκων οπλισμών υποστηλωμάτων σε παλαιές οικοδομές από οπλισμένο σκυρόδεμα. Για τις ανάγκες της εκπονούμενης μελέτης, κατασκευάστηκε μία πληθώρα δοκιμίων, τα οποία εξετάστηκαν πειραματικά στο εργαστήριο. Μεταξύ άλλων, ελέγχθηκε η αποτελεσματικότητα μιας νέας τεχνικής ενίσχυσης, την οποία δημιούργησε ο καθηγητής κ. Αλέξανδρος Δημήτριος Τσόνος και η οποία προβλέπει τη χρήση μανδιών από εινοοπλισμένο σκυρόδημα υψηλής αντοχής, χωρίς τη χρήση συμβατικού χαλίδινου οπλισμού. Ως βασική επιδίωξη θα είναι το Τσόνος μόντελ να ενσωματωθεί στους κανονισμούς, ούτως ώστε όσο το δυνατόν περισσότεροι συνάνθρωποι μας να υποφελούνται των ευεργετημάτων. Όσον αφορά για την νέα μέθοδο αντισεισμικής ενίσχυσης, αυτή θα πρέπει να προωθηθεί στην αγορά, τόσο στην ελληνική όσο και στη διεθνή, ούτως ώστε οι πολυκατοικίες και γενικά οι κατασκευές από οπλισμένο σκυρόδεμα να ενισχύονται με τη μέθοδο αυτή κατά τρόπο αξιόπιστο και οικονομικό.